θέση μου. Λένε ορισμένοι φίλοι να σχολιάσω την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Εβραϊκή Συναγωγή στη Νέα Υόρκη. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Εγώ διαφωνώ με την κριτική που ασκείται στον Πατριάρχη. Κάθε πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τύχη και ευλογία για μας ότι αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει την ευθύνη του Οικουμενικού Θρόνου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Όσοι νομίζετε ότι είναι εύκολο να διατηρήσεις το κύρος και την έγκλη και την πνευματική ισχύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ αυτό βρίσκεται εχμαλωσία μέσα στην Κωνσταντινούπολη και ενώ αυτό έχει τις πιέσεις που ασκούν και οι Τούρκοι και άλλοι πια επί του Οικουμενικού Θρόνου. Είναι, δεν είναι μόνο υποκατοχή, είναι και υποπίεση. Είναι, μπορεί να είσαι υποκατοχή και να σε αφήνουν. Εδώ είναι υποκατοχή, υποπίεση. Τα έχει βάλει με θηρία ο Οικουμενικός Πατριάρχης και θέλει να του δείχνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Επιτελεί πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει ευθέως αντιληπτό από ανθρώπους που δεν έχουν τις πλήρεις νοηματικές διαδρομές και την εικόνα του τι εστί η θέση του Οικουμενικού Θρόνου στη διεθνή γεωπολιτική πια σκηνή. Γιατί ο Οικουμενικός Θρόνος δεν είναι μόνο πνευματικό αίσθημα με την αμιγώς εκκλησιαστική έννοια. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Λοιπόν, ο Οικουμενικός Πατριάρχος Βαρθολομαίος είναι μια προσωπικότητα για την οποία πρέπει να ευγνωμονούμε την Θεία Χάρη που τον έφερε σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Εγώ έχω δει πώς τον υποδέχονται οι ξένοι ηγέτες ανά τον κόσμο με τιμές μεγαλύτερες από ό,τι αποδίδονται στους πιο ισχυρούς ηγέτες των πιο ισχυρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρόκειται περί πολύ σπουδαίου προσώπου. Λοιπόν, 2-10.